Δήμος Ηρακλείου ξεκινάει για άλλη μία φορά μία εκστρατεία αλληλεγγύη στις πληττόμενες περιοχές και τους πληττόμενους συνανθρώπους μας. Δυστυχώς ζούμε τις τελευταίες μέρες πρωτοφανή καταστροφή σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Στη Ρόδο, στην Εύβοια, στη Λαμία, πρόσφατα, παντού υπάρχουν πυρκαγιές και πολλοί άνθρωποι και ζώα έχουν βασανίζονται, έχουν καταστραφεί, έχουν χάσει το σπίτι τους. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, το ελάχιστο μάλλον που μπορούμε να κάνουμε, είναι να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Ξεκινάμε λοιπόν μετά από συνεννόηση με τις πληττόμενες περιοχές, τη συλλογή ιατροφαρμακευτικού υλικού, ειδών προσωπικής υγιεινής και τροφής για τα ζώα. Συγκεκριμένα θέλουμε ισοτονικά, κολύρια, ηλεκτρολίτες, φυσιολογικούς όρους, αμπούλες, γυαλιά εργασίας για τους πυροσβέστες και τους εθελοντές, σπρέι εγκαυμάτων, κρέμες εγκαυμάτων, γάζες, επιδέσμους, γάντια μίας χρήσης, μάσκες, μάνικες νερού, σύριγγες, ράματα, οξυζενέ, μπεταντίν, κρέμες εγκαυμάτων για τα ζώα. Είδη προσωπικής υγιεινής όπως είναι πάνες, μωρομάντιλα, σερβιέτες και άλλα συναφή είδη, σαπούνια κλπ. Αλλά και ξηρά τροφή για τα ζώα, τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα που έχουν χάσει το σπίτι τους και τη φροντίδα τους και βέβαια όλα τα υπόλοιπα ζώα που έχει καταστραφεί η περιοχή που ζούσαν. Η συλλογή γίνεται στο γραφείο της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, Κηδονίας 19 στο κέντρο. Είναι στη μέση περίπου της Χάνδακος, κάθε πρωί από τις 9 μέχρι τη 1, μέχρι την άλλη εβδομάδα και αν υπάρξει ανάγκη θα συνεχίσουμε αναλόγως.